Δήμητρης Μαρκόπουλος στα δεξιά μου. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και ο Χάρης Παμπουλάκης στην παρέμβαση, ευχαριστούμε θερμά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αναπληρωτής γραμματέας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να είστε. Καλώς ήρθατε, κύριε Πάνα. Πρώτη φορά που συναντιόμαστε εδώ στο. Ναι, Σαββατοκύριακο, ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλή δική μας παρέα του Σαββατοκύριακου. Αν έχουμε την απευθεία σύνδεση, παρακαλώ, επειδή ενημερώσουμε μας από τον κοντρόλο. Όχι, όχι. Δεν μας είπατε, όχι, δεν τα ακούσαμε γι' αυτό με κάθε σεβασμό. Να ξεκινήσουμε μέσα από αυτό. Βεβαίως. Γιατί, κύριε Μαρκόπουλε, ξυπνήσαμε με τρομοκρατικό χτύπημα. Και μάλιστα σε ένα σημείο φυλασσόμενο πολύ καλά. Η μάχη, κυρία Ρεύη, για την τρομοκρατία, κατά της τρομοκρατίας, είναι διαρκής. Και κακά τα ψέματα, έχει υπάρξει σε ένα μεγάλο βαθμό αντιμετώπιση της συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα είναι ενέργειες που έχουν κάνει αρκετές κυβερνήσεις, δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένοι. Όμως, κακά τα ψέματα, πάντοτε οφείλει η δημοκρατία μας να επαγρυπνεί, να είναι σε επιφυλακή και να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Προφανώς, τέτοιου είδους καταστάσεις είναι καταδικαστές από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Όποιος όμως νομίζω ονειρεύεται μια νέου τύπου τρομοκρατία στη χώρα μας, θα πέσει σε μια αστυνομία η οποία στο συγκεκριμένο θέμα, παρά τα προβλήματα συνολικά, είναι αρκετά πιο οργανωμένη. Πάντως, από την κοινωνική περιοχή. Και κοιμόμενη, κύριε Μαρκόπουλε. Να το δούμε. Δεν θέλω. Να δούμε. Νομίζω είναι μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, πού είναι ο φύλακας, μπροστά στην πόρτα. Ακούστε, έκανε κρύο και μπήκε μέσα. Περιμετρική φύλαξη δεν υπάρχει. Μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Δεν υπάρχουν επίσης περιπολίες. Είναι εύκολο κάποιος να το προκαλέσει. Το θέμα είναι το τι μεγέθους κακό θα προκαλέσει. Κάποιος εδώ πέρα επιχείρησε να κάνει μια ζημιά. Από τη στιγμή νομίζω δεν έχουμε κάποιο θύμα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι επίδειξη δύναμης, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι απλή ζημιά. Δεν είναι στράκα-στρούκα. Θα μου επιτρέψετε να είμαι πάντα επιφυλακτικός να δούμε και τα πορίσματα της αντιτρομοκρατικής, γιατί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι μελετούν την όλη υπόθεση. Όμως σε κάθε περίπτωση, ενωμένο το πολιτικό σύστημα θα δώσει ξανά τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Να προσέξουμε. Γιατί με το δημόσιο λόγο και τη δημόσια συμπεριφορά μας, εμείς δεν πρέπει να εκθρέφουμε τέτοια φαινόμενα. Και δεν λέω κάτι για τους παρισταμένους, έτσι αλίμονο. Μην δημιουργήσουμε κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπίσει η ελληνική δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι μόνο κυβερνητικά. Η ελληνική δημοκρατία. Με συνδρομή όλων των πολιτικών κομμάτων. Πάντως, πριν ένα μήνα είχαμε και μια τοποθέτηση βόμβας, η οποία λόγω λάθους στο σχεδιασμό δεν εξεράγει έξω από την έδρα των ΜΑΤ. Να δούμε τώρα τι θα μας πούνε και από την αντιπολίτευση. Ένα ευρύτερο αίσθημα ανασφάλειας συνεχώς ενισχύεται δυστυχώς στη χώρα και νομίζω ότι αυτό με το οποίο ο κ. Μητσοτάκης ως προμετωπίδα του προεκλογικά και το 19 και το 23 έχει θέσει, δηλαδή την ευρύτερη ασφάλεια και πάταξη τρομοκρατικών ενεργειών και λοιπόν παραβατικών ενεργειών, δεν συμβαίνει. Και όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά βλέπουμε να διωγγώνεται το πρόβλημα. Η αίσθηση που επικρατεί στον πολίτη, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα, είναι ένα αίσθημα ανασφάλειας για το τι μελιγενέστε και νομίζω ότι. Και το χθεσινό βραδινό αυτό χτύπημα όντως είναι μια επίδειξη δύναμης από το έκνομο φυσικά, από το τρομοκρατικό χώρο και προβληματίζει. Προβληματίζει το πολιτικό σύστημα και θα πρέπει να προβληματίσει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση, γιατί στα ζητήματα φυσικά ασφάλειας δεν υπάρχει θέμα χρώματος και κόμματος, αλλά οφείλουμε να ασκήσουμε μια κριτική, διότι δεν ξεχνάμε πώς προεκλογικά κινήθηκε το κυβερνών κόμμα. Και νομίζω ότι και σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε άλλα θέματα, όπως η οικονομία, η φορολόγηση, και σε αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι παραπλάνησε πολιτικά τον ελληνικό λαό. Ή, εν πάση περιπτώσει, εκ του αποτελέσματος έχει κριθεί ότι είναι αναποτελεσματική. Αυτό είναι αναμφίβολο και υπάρχει στο τραπέζι. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Τι γίνεται τώρα, πώς μπορεί η χώρα να ενισχυθεί και να θωρακιστεί περαιτέρω. Νομίζω ότι υπάρχει το πλεόνασμα στελεχών σε επίπεδο ασφάλειας στην ελληνική αστυνομία. Πρέπει να πράξουν τα δέοντα. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι από την κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνουν και να πιέσουν καταστάσεις, ώστε και να έχουμε συλλήψεις, όπως το χθεσινό βραδινό συμβάν, αλλά και γενικότερα να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, που αν μη τι άλλο, φιλορροεί. Κύριε Πάνα. Λοιπόν, όπως είπατε, είναι το δεύτερο περιστατικό σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να λάβει πάρα πολύ σοβαρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση την οποία την είχαμε αφήσει πίσω για πολλά χρόνια. Επανέρχεται για να μας υπενθυμίσει ότι η τρομοκρατία με οποιοδήποτε τρόπο είναι εδώ. Και από εκεί και πέρα πρέπει το αίσθημα ασφάλειας έτσι όπως
σκεπτόμαστε ή, εν πάση περιπτώσει, το έχουμε μπροστά μας, να εφαρμόζεται και επί του πρακτικού. Γιατί είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο κέντρο της Αθήνας και μπορούσε με διαφορετικές συνθήκες, σε μία, από ό,τι έχω καταλάβει, και σε μία ώρα την οποία υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, μπορεί να είχαμε περαιτέρω πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε καθόλου στο μυαλό μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε το πόρισμα και θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τα ζητήματα ασφάλειας πλέον, γιατί η εικόνα μέχρι τώρα δυστυχώς δεν είναι θετική. Να πάμε τώρα και στο θέμα των αγροτών. Πάμε, ναι. Σήμερα θα έχουμε πάλι κινητοποίησεις. Οι αγρότες λένε ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας είπε ότι αυτά είναι τα μέτρα, δεν έχει κάτι άλλο. Τι θα κάνετε? Το πακέτο το οποίο παρουσίασε χθες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός είναι το πιο γενναιόδωρο πακέτο αυτή τη στιγμή το οποίο έχει μπει στο τραπέζι σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια σειρά δράσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τις ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο, τις ελαφρύνσεις στο ρεύμα. Είναι μια σειρά ενεργειών οι οποίες έρχονται να κουμπώσουν σε συνέχεια των αποζημιώσεων. Τώρα, παραπάνω από 200 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Ακούστε τώρα να δείτε. Τα περιθώρια της ελληνικής οικονομίας είναι συγκεκριμένα. Όμως, η διάθεση της κυβέρνησης είναι μια διάθεση συνεργασίας με τον αγροτικό κόσμο. Το είδαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πηγαίνοντας στην Αιτωλοακαρνανία, σταμάτησε, συνομίλησε, άκουσε. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία ακούει και μετά δρά. Από εκεί και πέρα. Να έχουμε... το πείτε και στον αρμόδιο υπουργό όμως να ακούει. Εντάξει, ο κύριος Αυγενάκης είναι στη θέση του, δίνει τον αγώνα όπως νομίζει. Επειδή είναι ακόμα στη θέση του και μετά από τόση αλαζονία, σύμφωνα με όσα γράφεται. Δεν σχολιάζω συναδέλφους, τον κύριο Αυγενάκη. Γιατί στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός έχει δείξει. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει. Άλλη στάση. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το βηματισμό που πρέπει να δοθεί. Προφανώς ο κύριος Αυγενάκης κάνει εξαιρετικά δουλειά. Τα αυτιά του Πρωθυπουργού είναι ανοιχτά. Και να μην παίρνετε και θέση και στο κόμμα. Και η καρδιά, αν θέλετε, γιατί κακά τα ψέματα, η καρδιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι αγρότες μας. Ώστε να τους μιλάτε γενώς στον αέρα, όταν οι ίδιοι διεκδικούν τα δίκαια ή άδικα, κατά την κρίση σας, δίκαια κατά την κρίση των υπολείπων, αιτήματά τους. Προφανώς οι αγρότες μας πλήττονται όπως πλήττεται και ο Ευρωπαίος αγρότης από μια πρωτοφανή και επιμένω διεθνή κρίση. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι όλα τα φαινόμενα είναι ελληνικά. Οι πρώτοι αγρότες δεν βγήκαν στους δρόμους στην Ελλάδα. Βγήκαν στη Γαλλία, βγήκαν στη Γερμανία. Ναι. Στη Γερμανία, προσέξτε. Όμως το πακέτο το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι ένα πακέτο που σε μεγάλο είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο συγκριτικά με τον πληθυσμό στην Ευρώπη. Είναι γενναιόδωρο. Και δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης να δώσει, να βοηθήσει. Από εκεί και πέρα όμως, είμαστε μια οικονομία με συγκεκριμένα δεδομένα. Εμείς δεν θέλουμε να τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Δεν θέλουμε να πούμε πάρτε και μετά να έρθει κάτι άλλο και να μην μπορούμε να δώσουμε. Για σας είναι υποκινούμενοι οι αγρότες, όπως είπε εξ αρχής ο κ. Αυγενάκης και πυροδότησε ένα ήρεμο μέχρι και τη στιγμή κλίμα. Είπα, ο Πρωθυπουργός κάθεται. Και ακούει και προσπαθεί. Γιατί εμείς στη Θεσσαλία που πήγαμε και κάναμε ρεπορτάζ, οι συνδικαλιστές που ήταν. Δεν θέλω να μπω σε βιαστικές. Δεν είδαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να μπω σε βιαστικές εκτιμήσεις. Σέβομαι τις αγωνίες αυτού του κόσμου με μεγάλο σεβασμό. Αυτές τις αγωνίες απαντάει η πολιτική δράση του Πρωθυπουργού. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η κρίση θα εκτονωθεί. Μάλιστα. Θετικά. Μην βάζουμε ταμπέλες. Μη δημιουργούμε εντάσεις. Θεωρώ ότι με τον αγροτικό κόσμο πρέπει να συνομιλήσουμε και η κυβέρνηση αυτή να το κρατήσουν οι τηλεθέατες αυτό που λέμε. Είναι μια κυβέρνηση που ακούει και προσπαθεί να λύνει προβλήματα. Κύριε Μαμουλάκη. Καταρχάς, μια επισήμανση. Το θέμα των αγροτών και το πρωτογενή τομέα προφανώς δεν είναι ελληνικό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία έχουν άλλη αρχιτεκτονική όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και τον τρόπο με τον οποίο παράγονται εκεί τα αγροτικά προϊόντα. Μιλάμε για μεγάλες εκτάσεις, άλλο ανάγλυφο χώρας, άλλες ποσότητες. Όμως, 2019-2024, μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα, η ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διαπραγματεύτηκε του ΣΚΑΠ. Τους ευρωπαϊκούς πόρους για την αγροτική πολιτική. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βιώνουμε. Άμεση αφνίδια και σχεδόν ακαριαία περικοπή των ανθρώπων που είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους, των αγροτών, με συγκεκριμένες ενισχύσεις που είχαν κατά νου. Αυτό ανατράπει. Και όχι απλά ανατράπει, αλλά έχουν να ζήσουν με ένα τεράστιο ενεργειακό κόστος, να παράξουν με ένα ενεργειακό κόστος βραχνά, με φόρους όπως ο ΦΠΑ που ακόμα η κυβέρνηση εμένει στο να μην τον απομειώσει, ειδικά για το καύσιμο των αγροτών, για το πετρέλαιό τους. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά την άποψή μας, είναι too little, too late, πολύ λίγο, πολύ αργά για αυτούς. Εξού και η μη αποδοχή αυτών που προσέφερε
ο Έλληνας Πρωθυπουργός εχθές από το βήμα της Βουλής και νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι υποκινούμενες. Σας το λέω εν πλήρη γνώση το λεγόμενο. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε πολύ καλά, δυστυχώς για μας δεν έχουν αποκτήσει. Δεν είναι και η άποψη, η επικράτουσα αυτή. Καλά, για σας έχει πει η κυρία Τσάκρη τι ακριβώς έχετε κάνει με τους αγρότες. Ναι, το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι πολλά. 48% των αγροτών, του ανθρώπου, του πρωτογενή τομέα, στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του καλοκαιριού. Με συγκεκριμένο όμως αφήγημα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που δεν τηρήθη. Εξού και η αντίδρασή τους και με αυτόν τον τρόπο. Βάλτε όμως και το διεθνή παράγοντα. Δηλαδή, ο διεθνής παράγοντας αυτό ανέφερα. Είναι και αυτό μια στρέμωση της κυβέρνησης. Ο διεθνής παράγοντας είναι εκεί. Αλλά προσέξτε, δηλαδή, το αποτέλεσμα της δικής σας... βγήκαν στους δρόμους, δεν έχουν βγει ποτέ. Το αποτέλεσμα... Να βλέπουμε και τη διεθνή συγκυρία. Αλλά το αποτέλεσμα της δικής σας διαπραγματευτικής ικανότητος διεφάνει. Και ο Σόλτς λάθος. Και ο Μακρόν λάθος. Γιατί υστερούμε το λόγο του κύριο Πάνα. Ναι, μιλάμε για το καθεκάρτος μέρος που είναι το αποτέλεσμα που φέρει. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει, εμείς καταθέσαμε στη δημόσια σφαίρα και δια του Προέδρου αλλά και ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προτάσεις κοστολογημένες για τους αγρότες. Αυτό ζητάει ο κόσμος, αυτό ζητάει η κοινωνία και ειδικά ο χώρος του πρωτογενή τομέα που τόσο προσφέρει, ειδικά και στο εξωγενή. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό για το συζύγιο εισαγωγών εξαγωγών στα εξαγώγημα προϊόντα που κάθε χρόνο ενισχύονται. Και το ότι λένε και κτηνοτρόφοι, κύριε Πάνε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή προέρχομαι από μια περιοχή η οποία ζει πάρα πολύ το έντονο το πρόβλημα και συμμετέχει σε αγροτικές κινητοποιήσεις, θέλω να σας πω ότι πρόκειται για αυθεντικές αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν έχουν κανένα κομματικό στίγμα. Δεύτερον, οι προηγούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια ήταν αγροτικές κινητοποιήσεις με το σκεπτικό ότι θα πάρουν κάτι περισσότερο οι αγρότες. Αυτή τη στιγμή έχουμε θέμα βιωσιμότητας του επαγγέλματός τους και του αγρότη και του κτηνοτρόφου και του μελισσοκόμου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια, τα οποία έχει εν πάση περιπτώσει αυτή την ευθύνη του αγροτικού τομέα, πέρασαν 4 υπουργοί. Θα κάνω, επειδή θέλω να βάλω μία παρένθεση, να είμαι αντικειμενικός, ειδικότερα τον πρώτο χρόνο τα πράγματα ήταν σχετικά διαφορετικά σε επίπεδο νομοσχεδίων, οι οποίοι ουσιαστικά δεν αντιλήφθηκαν ότι η χώρα χρειάζεται μια εθνική αγροτική πολιτική. Συν τον ευρωπαϊκό παράγοντα, ωραία, και συσσωρεύτηκαν μια σειρά από προβλήματα. Κόστος παραγωγής, ενεργειακή κρίση, εργάτες γης, αναδιάρθρωση της ΚΑΠ που δεν έγινε, και φτάσαμε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο και κλιματική κρίση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ΕΛΓΑ, όπου δεν έγινε αναδιάρθρωση και τα προβλήματα του από εκεί πέρα, και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό. Τι είναι αυτές οι εξαγγελίες? Πρώτα απ' όλα είναι 230 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα επιμερίσουμε σε 300.000 αγρότες, ξέρετε τι σημαίνει? 734 ευρώ σε κάθε αγρότη. Επιτρέψτε μου. Λίγο μπακαλίστικο. Έκανε πρόσθετη, δεν το λέω για εσάς. Πρόσθετη, πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα. Από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο και όχι παραπάνω, όταν αυτή τη στιγμή η λογαριασμή ρεύματος των γεωτρήσεων πριν 5 χρόνια ήταν 2.000 με 4.000 και αυτή τη στιγμή είναι 9.000 με 11.000. Άρα μιλάμε για μηδενική βοήθεια. Μιλήσαμε για ειδικό φόρο καταναλώνησης 82 εκατομμύρια ευρώ. Επιμερίστε τους αγρότες πόσο βγαίνει. Ψίχουλα. Όταν εμείς έχουμε μιλήσει για καλλιεργούμενες εκτάσεις στο αγροτικό πετρέλαιο σε κάθε αγρότη. Πήγαμε για αγρότες φωτοβολταϊκών 30 εκατομμύρια ευρώ. Πείτε μου τώρα, 30 εκατομμύρια εδώ τα χρήματα είναι ελάχιστα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ... Πόσα εκατομμύρια πιστεύετε ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ πακέτο? Λίγα. Το πρόβλημα, κύριε Μαρκόπουλε, ακούστε, το πρόβλημα εδώ είναι πάρα πολύ σύνθετο. Και ξεκινάει επειδή τα τελευταία 4 χρόνια δεν αντιλήφθηκε κανένας υπουργός αγροτικής ανάπτυξης το σημαντικό πρόβλημα που έχει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Και το αποτέλεσμα της νέας ΚΑΠ. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Εμείς επιθυμούμε σαν χώρα να έχουμε μια εθνική αγροτική πολιτική? Επενδύουμε στον αγρότη? Μιλήσατε πριν για την Γερμανία. Δεν είναι σωστό παράδειγμα. Η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία κατεξοχήν έχει βιομηχανική δύναμη. Έχει και τους αγρότες. Εμείς δηλαδή, ποια είναι η πολιτική μας απέναντι στην εθνική αγροτική πολιτική για την επόμενη μέρα? Κάτι το οποίο δεν το κάναμε. Και έρχεται να προσθεθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή για μένα, να ξέρετε, θεωρώ ότι έχουμε σε πάρα πολλές καλλιέργειες πανελλαδικά, αναπεριφέρεια, πρόβλημα στα επόμενα χρόνια. Και αυτό που μετακυλεί στον καταναλωτή. Γιατί όταν έχουμε το σιτάρι, αν μου επιτρέπετε ένα απλό παράδειγμα, 0,84 και φτάνει στο ψωμί 1,84, υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Επειδή έχετε κυβερνήσει και οι τρεις. Τα κομμάτια σας δηλαδή. Χθες είχε το ρεπορτάζ με τις αποφάσεις της Πανθεσσαλικής Επιτροπής για την επιστολή, των προηγούμενων επιστολή που θα θέσουν υπόψη του Πρωθυπουργού.
Δίνω το ρεπορτάζ, Ευλαβία μου, που μας έδωσε χθες και στη σύσκεψη. Έχουμε, τα αιτήματά τους είναι τρία, κύριε Μαρκόπουλε, αγαπητή κύριε Μαμπουλάκη. Είναι τρία βασικά. Δίκαιες αποζημιώσεις, που σημαίνει και εποπτεία. Ποιος παίρνει τι και γιατί. Κάτι που δεν έγινε. Πες και γιατί το λένε οι άνθρωποι. Γιατί πήγαμε εκεί. Η σύνδεση παραγωγής με ενίσχυση. Αυτό λένε. Δώσουμε λίγο τα αιτήματα. Δεν θα πάμε στο όλα τα λεφτά, όλα τα κοινά. Πήγαμε εκεί και μας καταγγείλαν. Πού πήγαν οι αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις υπάρχουν συγκεκριμένα. De minimis. Οι αποζημιώσεις de minimis της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πήγαν πριν ένα εξάμηνο πριν τις εκλογές. Γιατί το λέμε σε ποιες αυτό. Περιοχές. Λοιπόν, πρόσθεσε, παρακαλώ. Ναι. Το λέμε γιατί εμείς πήγαμε στη Θεσσαλία και κάναμε ρεπορτάζ και πλημμυροπαθείς μας είπαν ότι πήραν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πλημμυροπαθείς. Δηλαδή ήταν οριζόντια. Για παράδειγμα, η κοινότητα του Παλαμά που είναι κάποια χωριά μέσα, κάποια άνθρωποι δεν πλημμύρισαν εκεί. Καταγγέλνουν λοιπόν ότι αυτό τα ποσά για τις 20 συσκευές, κάποιοι τα πήραν, δεν είχαν πλημμυρίσει. Πάντως έχουν παίξει και μια σειρά από fake news στη Θεσσαλία. Όπως για παράδειγμα και το απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν πηγαίνουν στα σχολεία. Να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στο ότι δεν λέω για τους ανθρώπους τους συγκεκριμένους. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι μένουν σε σχολείο. Μέσα λεπτό, όχι, θέλω να πω σε σχολείο υπάρχουν πλημμυροπαθείς. Ακούστηκε ότι υπάρχουν παιδιά που δεν πηγαίνουν στα σχολεία. Υπάρχουν όμως πλημμυροπαθείς που μένουν στο σχολείο αυτή τη στιγμή. Μας έχει καταγγείλει αυτή. Είπα καλή για τα παιδιά που πάνε στα σχολεία. Και δεν έχουν καν ντους να κάνουν μπάνιο. Δεν έχουν ντους γέρα να κάνουν μπάνιο. Πλένονται με μπουκάλια νερού χειμώνα μήνα. Επίσης οι αιτήσεις που έχουν γίνει στη Θεσσαλία. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία. Πρέπει να κατατεθούν και οι σχετικές αιτήσεις. Δεν είναι κάτι το σούπερ γραφειοκρατικό. Αν έχουν κατατεθεί, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες χιλιάδες. Δεν έχουν πάει όλοι. Το Σάββατο 10 καλούμε να το τρέξουμε. Κύριε Μαρκόπουλε, Σάββατο 10 του μηνός έχουμε το αναπτυξιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, προκειμένου και για να ακούσουμε τους ανθρώπους της περιοχής, αλλά και να προτείνουμε λύσεις. Να τρέξω λίγο τα λαδιοτήματα. Λίμνη Κάρδα, χρονοδιάγραμμα για την πλημμυρικά έργα και τρίτο αίτημα, κεντρικά αιτήματα, μείωση κόστους παραγωγής που είναι το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Πάντως 148 εκατομμύρια έχουν η πρώτη αρρωγή, έχει προχωρήσει. Βοηθήστε μας λίγο να πάμε και σε άλλα θέματα, κύριε Μαρκόπουλε. Θέλω λίγο να καταλάβουμε και εμείς ως πολίτες και ως φορολογούμενοι και εγώ με την ταπεινότητά μου ως δημοσιογράφος και όλοι μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτές οι δουλευθορές σε Αίγινα και Κρήτη πόσο εύκολο να γίνονται στην Αίγινα για τέταρτη φορά επί κυβερνήσεως, επί ημερών δικό σας, μιλάμε για κρατικές δομές. Και όλοι απευθυνόμαστε, ο Περιφερειάρχης το πήγε στον εισαγγελέα, την τέταρτη φορά, ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι άφαντος της Αίγινας και ο Δήμαρχος δεν μπήκαν στον κόμπο να ενημερώσουν την κοινή γνώμη μέσα από την εκπομπή μας σήμερα, πήγανε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, στην Κρήτη πήγανε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα Μαλιβιζίου. Εδώ μιλάμε για κεντρικές κρατικές δομές δισεκατομμυρίων, μιλάμε για δουλευθορές που θα έπρεπε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να ασχολείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί κάποιοι έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα και στην Αίγινα και στην Κρήτη, όπου και στην Κρήτη πέφτουν δισεκατομμύρια. Και εσείς ως κυβέρνηση μετράτε μόνο τις ζημιές, έρχεστε μετά να κάνετε ανακοινώσεις. Μήπως ξυπνάτε αργά. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις δομές, είναι ποιος βαθμός του κράτους έχει την εποπτεία. Αν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν μπορεί να λέμε διαρκώς στην Κρήτη, μιλάμε για τη σοβαρότητα. Ήδρευση, κύριε Μαρκόπουλε. Λέω όμως. Ένα μεγάλο εθνικό έργο. Εγώ λέω. Η μεταφορά ενέργειας στην Κρήτη είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που είχε ζήσει είναι αυτή η χώρα. Από τα μεγάλα. Και τα αφήνουμε και κοιμάται. Μα κάνει όμω αυτά τα 35, πού θα τα έχετε, σε μάντρες. Πνιγήκατε. Κατάλαβα να σα πω. Σα μιλάω ειλικρινά. Με εκτίμηση, ξέρετε ότι σα παρακολουθώ χρόνια και σα εκτιμώ, αλλά μην το πάμε έτσι. Τα ελληνικά στρατόπεδα. Φυλάμε τις κρατικές δομές. Τα ελληνικά στρατόπεδα είναι καλά φυλασσόμενα. Και να μην δίνουμε και χαρά και σε κάποιους που από την άλλη πλευρά θέλουν κάτι άλλο. Από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει καταρχάς το ποιος είναι αρμόδιος. Αν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει σύγκρουση μεταξύ κεντρικού κράτους και κυβερνήσεων. Εκάστοτε κυβερνήσεων. Δεν θα έπρεπε να ερευνά την υπόθεση. Αυτοδιοίκηση σε μένα είναι το χωράφι μου. Είναι η τέταρτη δουλευθορά στην Αίγινα. Πολύ σωστά λέτε. Δεν ξέρουμε ποιοι έχουν συμφέροντα. Πολύ σωστά λέτε. Ο Δήμαρχος. Δεν είναι προσωπικό, κύριε Μαρκόπουλε. Όχι, αλλήμον και καλά κάνετε. Ξέρετε πολύ καλά. Δεν ξέρω τι θα κάνατε. Εγώ χαίρομαι γιατί ξέρετε, μπλεκόμαστε σε 2-3 κυρίαρχα θέματα και ξεχνάμε και την καθημερινότητα. Αυτή είναι η καθημερινότητα και καλά κάνετε και μπράβο σας που την αναδεικνύετε. Ναι, αλλά εδώ δεν κοιμήθηκαν κάποιοι. Δηλαδή, γίνεται η πρώτη δουλειοφθορά το 2020. Βρίσκουν κάποια στοιχεία και όλοι αναρωτιόμαστε πού πήγε αυτή η έρευνα, ρε παιδιά. Δεν έχουν τρέξει διαγωνισμοί φύλαξη για όλα αυτά σωστά. Δεν ξέρω τι λεπτομέρειε. Αν τα πράγματα δεν έχουν να λογοδοτήσουν και να δώσουν και τι απαντήσει και δημόσια. Είναι ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος, δεν βγαίνει ο Περιφερειάρχης. Οι Περιφερειάρχες υποβαθμίζουν όλο το θέμα. Γιατί το υποβαθμίζουν, δεν ξέρω, αλλά ανησυχώ ως πολίτης. Αλλά από όσο γνωρίζω και η Περιφέρεια έχει δώσει αρκετά χρήματα και έχει κάνει παθητικό έργο, ειδικά στην Αίγινα,
Η Έγινα είναι στην Αλφα Πειραιά, εγώ από τη Β' Πειραιά δεν έχω την πλήρη εικόνα για το συγκεκριμένο. Όμως ξέρω ότι είναι στα κανάλια. Ξέρω όμως ότι η Αντιπεριφέρεια είχε κάνει εξαιρετικό έργο τα προηγούμενα χρόνια στα νησιά αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα στα θέματα φύλαξης, αυτά είναι και θέματα τα οποία θα τα γνωρίζει καλύτερα ο Δήμαρχος και καλό είναι όταν είναι κάποιοι δημόσια πρόσωπα να βγαίνουν και στα δύσκολα. Το θέμα είναι ότι άλλο ένα στοιχείο, άλλο ένα θέμα ανασφάλειας για τους πολίτες και εδώ πέρα υπάρχει και το ζήτημα βέβαια της Έγινας, νομίζω ότι εμφυλοχωρούν άλλα ζητήματα εδώ πέρα. Δεν ξέρω ποιος δεν επιθυμεί και ποιος δεν κερδίζει, ποιος χάνει από την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία και σύνδεση της Έγινας με την κυρίως Ελλάδα σε επίπεδο παροχής νερού και όχι μόνο. Στην Κρήτη δε, να επισημάνουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό και λεπτό ζήτημα εθνικής σημασίας, μιλάμε για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ένα έργο 1 δισεκατομμυρίων ευρώ, η σύνδεση δηλαδή του Λαβρίου της Αττικής με την Κρήτη, η ηλεκτρική σύνδεση, το μεγάλο καλώδιο, είναι στο σημείο που προσεγγυαλώθηκε το καλώδιο στην Κρήτη, λίγο μετά. Είναι σε ένα σημείο πολύ κρίσιμο. Αυτή η δολιοφθορά προβληματίζει. Κύριε Μαμουλάκη, βγάλαμε εκπρόσωπο το πρωί της αυτοδιοίκησης, ο οποίος ο άνθρωπος μας είπε ότι όλο αυτό θα καθυστερήσει το συγκεκριμένο έργο για τουλάχιστον ένα μήνα. Ακριβώς. Ξέρετε τι επίπτωση σημαίνει αυτό για τα οίκο, για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για το κόστος, τι δημοσιονομική επίδοση. Για τη χώρα έχει αυτό. Και προσέξτε, αυτό να μην φυλάσσετε είναι τη ευθύνη του ΑΔΜΙΕ, αλλά βεβαίως και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει την εποπτεία και την πολιτική ευθύνη αυτού του ζητήματος. Άρα, τίθεται πραγματικά μεγάλος προβληματισμός γύρω από το ζήτημα αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε άλλη δολιοφθορά και να πράξουν αδέοντας επίπεδο θωράκισης και ασφάλειας. Κύριε Πάνα. Είναι αδιανόητες καταστάσεις. Και νομίζω ότι έγινε και σε βάθος 50 μέτρων, ξέρετε. Ναι, και νομίζω ότι. Χαρά από επαγγελματία, αλλά δεν πήγε κάποιο ερασιτέχνη. Ότι το λιγότερο που πρέπει να κάνει είναι να μας προβληματίσει. Και πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Ωραία, να ξεκινήσουμε τότε ένα άλλο θέμα για την ακρίβεια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση να κλείσουμε με εσάς, κύριε Μαρκόπουλε. Κλέβουμε εκκλησία, νομίζω, αν μιλήσουμε για την ακρίβεια ξανά. 2 χρόνια το φωνάζουμε. Πώς πάτε στην εκκλησία για να προσευχηθείτε για άλλα σοβαρά θέματα, όπως. Ακούσαμε ότι προτείνουν κάποιοι. Στα ζητήματα δικαιωμάτων εννοείται, θα το συζητήσουμε φαντάζομαι και αυτά. Τώρα, όσον αφορά την ακρίβεια, νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν πραγματικά η κυβέρνηση είχε την πολιτική βούληση, κατά την άποψή μας, θα είχε υπάρξει ήδη μια πάταξη, ένας κατευνασμός του πληθωρισμού που είναι εδώ και είναι πραγματικά ο ελέφαντος και το δωμάτιο. Προτάσεις. Καταρχάς έπρεπε να λάβουν χώρα όποιες δράσεις έγκαιρα. Αυτό υποτιμήθη. Γιατί είναι καλό να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή αυτών των 2 ετών που έχει πληγεί η χώρα μας και οι πολίτες αυτής από τον πληθωρισμό. Θεωρούμε ότι τα δραστικά μέτρα που η ίδια η εργαλειοθήκη της Κομισιόν είχε παρατάξει και άλλα κράτη-μέλη, πολλά χρησιμοποίησαν και δυστυχώς η χώρα μας δεν χρησιμοποίησε, έχει τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Και να είμαστε από τις πρώτες χώρες στον πληθωρισμό, σε βασικά τρόφιμα και σε άλλες ευαίσθητες συνθήκες για την προμήθεια των πολιτών. Κυρίως, τι λέμε εμείς. Συνεχίζουμε και εμένουμε στις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φοροκατανάλωσης και κυρίως το ενεργειακό ζήτημα που νομίζω ότι πλήττει όλο τον κλάδο. Και το κυριότερο, επιτέλους μέτρα για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Δεν γίνεται να είμαστε όμοιροι των καρτέλ. Δεν γίνεται η κυβέρνηση να άγεται και να φέρεται γύρω από ζητήματα και συμφέροντα που την κινούν. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση και το λέω ξεκάθαρα για να παταχθεί αυτό το ζήτημα που αφορά την καρτελοποίηση της χώρας και εν γέννη της ελληνικής αγοράς. Κύριε Παν. Εμείς είχαμε τον τομέα ανάπτυξης, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Μαμουλάκη από το 2021-2023. Από το 2021 είχαμε επισημάνει μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες έπρεπε να γίνουν σε οικονομικό και σε θεσμικό επίπεδο. Τότε οι απαντήσεις οι οποίες παίρναμε ήταν ότι από τον τούτο Υπουργό Ανάπτυξης ότι είτε το θέμα. Μην είμαστε μίζεροι. Είναι περιστασιακό και μετά βέβαια ήρθε το ζήτημα της Ουκρανίας. Οι παρεμβάσεις τότε ήταν σε οικονομικό επίπεδο η μείωση του ΦΠΑ για ένα χρονικό διάστημα και σε θεσμικό επίπεδο τότε, γιατί βλέπαμε τα θέματα τα οποία προκύπτουν σε επίπεδο όχι ακρίβειας αλλά εσχοκέδρειας, ενίσχυση της ΕΝΕΜΕΑ, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενεργοποίηση του παρατηρητήριου. Προτάσεις, κύριε Πάνα. Ναι, όλες αυτές είναι προτάσεις σε οικονομικό και σε θεσμικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο εξής. Έχουν περάσει 2-2,5 χρόνια. Ο καταναλωτής, η αγοραστική του δύναμη έχει μειωθεί κατά πολύ. Η ακρίβεια έχει σπάει σε επίπεδο εσχροκέρδειας. Η κυβέρνηση μετά από 2-2,5 χρόνια την ανακαλύπτει το πρώτο εξάμηνο. Μπαίνει σε μια διαδικασία να την αντιμετωπίσει με μια σειρά από μέτρων. Αλλά αυτή τη στιγμή πλέον η κατάσταση ουσιαστικά έχει ξεφύγει. Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της κατάστασης, ο κόσμος πρακτικά, ειδικά το μεσαίο εισόδημα, δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Εδώ χρειάζεται το εξής. Χρειάζεται μία επικαιροποίηση
και των πολιτικών και των οικονομικών μέτρων που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση πάνω σε αυτή την κατάσταση. Και επιτέλους, όλες αυτές οι παρεμβάσεις τις οποίες έχουμε από κοινού προτείνει και εμείς σε οικονομικό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο, δεν βλέπω, πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τη συνεχή άρνηση της κυβέρνησης ώστε ένα εξάμηνο να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, στα βασικά είδη αγαθών. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Και βέβαια, πηγαίνοντας πάλι πίσω, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά έχουν σχέση, είναι δηλαδή μια αλυσίδα με τα ζητήματα των αγροτών, με τα ζητήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, η μη αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων φέρνει και την ακρίβεια έτσι όπως την έχουμε μπροστά μας. Μάλιστα. Με την Ευλαμπία, θα μου επιτρέψεις τον Νικό. Είναι εντάξει. Έχουμε δουλέψει αρκετά χρόνια μαζί. Έξι. Βέβαια είναι πολύ νεότερη από εμένα. Να καταγγείλω ότι ο κύριο Μαρκόπουλο εκμεταλλεύεται την ιδιότητα. Όχι. Είμαι καπαλάκα. Δεν το χαρίζομαι. Δηλαδή, δεν έχει παράπονο. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ξέρει ότι εγώ για χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, είχα την εποπτεία του ρεπορτάζ της αγοράς των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης. Δεν είχε γεννηθεί. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Προφανώς το πρόβλημα είναι εδώ. Δεν το παραγνωρίζουμε. Προφανώς. Θέλετε να πείτε όμως και για τις Eurostat ότι είμαστε πιο ακριβείς στα γαλακτογομικά και κτηνοτρόφοι. Λένε ρε παιδιά, το γάλα εμείς το δίνουμε πιο φθηνά το γάλα. Σε κάποιες κατηγορίες είμαστε και υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες και μπορώ να τις εξηγήσω. Θέλω να πω το εξής. Εγώ για χρόνια, λοιπόν, 20 χρόνια, είχα την εποπτεία του ρεπορτάζ της αγοράς των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης. Όλο αυτό το κομμάτι. Το λεγόμενο ρεπορτάζ αγοράς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι πρωτοφανές αυτό το κύμα ακρίβειας, το οποίο όμως υπάρχει πανευρωπαϊκά. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο κύμα. Ναι, αλλά κύριε Μαρκόπουλε, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών δεν είναι σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μεσό. Όμως, εγώ δεν παραγνωρίζω το πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι ο πολίτης που μας βλέπει έχει πρόβλημα. Το πορτοφόλι του αδειάζει. Το ξέρουμε αυτό. Και είναι... το προϊόν της ελληνικής γης να είναι ακριβότερο εδώ από ό,τι έξω. Δεν έχω δει προσωπικά ως δημοσιογράφος, σας μιλώ τώρα, πρώην δημοσιογράφος, δεν έχω ξαναδεί τέτοια έκταση πρόστιμα. Όχι από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια... Αφήστε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα σας πω. Ενυπνώσει το. Έχετε ξαναδεί να παίρνουν μέτρα. Εγώ παίρνω ευθύνη. Αλλά να παρθούν τα προβλήματα. Φθινόπωρο του 19, κύριε Μαρκόπουλε, στις τράπεζες έγινε έλεγχος και το αποτέλεσμα ακόμα. Που λέτε που κλέβετε. Να παρθούν τα πρόστιμα πρώτα. Αφήστε να ακούσετε, θα γίνετε λίγο σοφότεροι με αυτά. Κάναμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εγώ το λέω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δυστυχώς τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια δεν είχε την ενεργοποίηση που έπρεπε. Και ποιος είχε την πολιτική υποπτία. Παίρνω την ευθύνη σαν, σαν πολιτικό σύστημα. Αντάξει, μόλις είπε παίρνω την ευθύνη, το άνοιξε μετά. Πολιτικό σύστημα. Έχει υπάρξει αλλαγή ηγεσίας. Κυρία Ρέβη, η αγαπητή μας μια ερώτηση, τηλεθεατή. Ναι, αλλά ο τηλεθεατής έχει άποψη εδώ, έχει χώρο σε αυτήν την εκπομπή. Επιτρέψτε μας. Με μεγάλη χαρά. Παρακαλώ. Το ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε. Μας έχει στείλει μια κυρία που είναι γαλακτοπαραγωγός. Ταΐζουμε, λέει, και κάνουμε όλες τις δουλειές μας με τρακτέρ, άρα και εμείς και με πετρέλαιο και ρεύμα όλο το χρόνο. Και ταυτόχρονα, αυτό που μας λένε άλλοι γαλακτοπαραγωγοί είναι ότι εμείς όλη την ώρα δίνουμε όλο και πιο φθηνά το γάλα. Γιατί φτάνουμε εμείς να πληρώνουμε τόσα πολλά χρήματα. Είναι μια σειρά... Και να είμαστε σύμφωνα με το Eurostat η πιο ακριβή χώρα. Είναι μια σειρά παραγόντων. Καταρχάς, τώρα γίνουμε πολύ ειδικοί, αλλά δεν πειράζει. Καμιά φορά αξίζει τον κόπο. Να γίνουμε, γιατί η Ελλάδα. Δεν η Ελλάδα. Είναι μια χώρα που σε ό,τι αφορά την παραγωγή γάλακτος είναι σε δύσκολη θέση. Για παράδειγμα, η Γερμανία, λέει ο άλλος, γιατί το γάλα στη Γερμανία είναι τόσο και στην Ελλάδα τόσο. Οι Γερμανοί έχουν αγελαδοτροφία. Οι Έλληνες δεν έχουμε αγελαδοτροφία τέτοιας έκτασης. Η Ελλάδα έχει ένα συγκεκριμένο ανάγλυφο, το οποίο και έναν τρόπο διανομής που δεν είναι ο ίδιος με την κεντρική Ευρώπη, που είναι δρόμοι οι οποίοι πάνε και έρχονται και γρήγορα πάντα προϊόντα. Ναι, έχουμε νησιά. Αλλά το προϊόν, καλά, τύπου... το κομικό προϊόν δεν είναι το γιαούρτι. Πώς γίνεται το ελληνικό γιαούρτι να κοστίσει περισσότερο στην Ελλάδα από τη Γερμανία? Είναι, αυτό. Είναι εδώ λοιπόν, ναι, επιστρέφω, γιατί δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, ναι, μία σειρά στραβλώσεων που τις κυβερνήσεις λέμε έχουμε αποθεώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Εδώ λοιπόν, επειδή μιλήσατε πριν για τα καρτέλ. Για τα καρτέλ, αρμόδια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εγώ λέω ότι Επιτροπή η προηγούμενη ηγεσία δεν ήταν επιτυχημένη. Η Δημαία κυρίως. Η Δημαία βάζει χιλιάδες πρόσφυγες. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Χιλιάδες πρόσφυγες. Με 85 ανθρώπους προσωπικό. Θέλουμε όμως και άλλη προσπάθεια. Εγώ θα συμφωνήσω.